καμιά χοντρή. Όταν ήσουν στο χωριό σου έπιζε στηρή. Κάνεις την ποιοτική. Κι άρμε και στις γίδες όλες στο μαντρί. Κι άρμε και στα πρόβατα τις γίδες στο μαντρί. Και τρώγες με τα γουρούνια και έπιζε στηρή. Καθάριζες στους τάβλους, σε σκόπριεσες μωρί. Η δημοσιότητα φέρνει μοναξιά. Γιατί κάποιοι άνθρωποι σε θεωρούν ότι είσαι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτούς. Έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο πριν από 15 περίπου χρόνια. Ο Ανδρέας Ευαγγελόπουλος είναι ο μοναδικός Έλληνας πολίτης, ο οποίος κατοχύρωσε στην αστυνομική του ταυτότητα τον τίτλο του Εθνικού Στάρ της Ελλάδας. Πώς όμως ξεκίνησε όλο αυτό? Πριν 15 χρόνια, ή το 1995, που από μόνοι τους οι δημοσιογράφοι γράφανε Νέος Εθνικός Στάρ, που έγραψε την ταυτότητά μου σαν επάγγελμα, εμένα με αφήνει παγερός αδιάφορο, δεν με ενδιαφέρει. Και αν νομίζετε ότι στο δικό μου πρόσωπο προσβάλλεται η Ελλάδα και είναι πάρα πολύ ακραίο, δεν με ενδιαφέρει να με αποκαλείτε Εθνικό Στάρ, δεν με απασχολεί αυτό. Στάρ όμως έχω το δικαίωμα να είμαι μετά από 15 χρόνια πια. Καθάριζε στου τάβλου, σαν τι κόπριε μωρή! Έλεω μην τραγουδά στο δωράκι και καρά. Έλεω και μην κοιτά να αρπάξει. Ο Εθνικός Σταρ της Ελλάδας είναι κεντρικός. Είμαι σταρ και έχω το δικαίωμα να φορώ ό,τι θέλω. Σ' όποια να αρέσω. Θεωρώ απαράδεκτο αυτό το κακό που γίνεται και έφερα ένα μικρό δείγμα φαγητού να ταΐσουμε λίγο το δυστυχισμένο κόσμο και να γίνει παράδειγμα. Ιδιότροπος. Γινόμαστε και ιδιότροποι με τη δημοσιότητα. Αυτό είναι η αλήθεια. Ξέρω πάρα πολύ καλά ποιος είμαι, ξέρω πολύ καλά τι θέλω από τη ζωή μου. Ευαίσθητος. Αλλά πάνω απ' όλα έχει αποτάξει από τον χαρακτήρα του κάθε ίχνος εγωισμού και έχει εντάξει την μετριοφροσύνη στις πρώτες θέσεις της καθημερινότητάς του. Σας εξηγώ ότι κι εγώ αυτό το μικρό ανθρωπάκι όπως είμαστε όλοι μας δεν έβλαψα τη χώρα μου και δεν την πρόσβαλα. Αν έχετε μάθει όλοι να ζείτε με μύθους, εγώ τους μύθους έχω απομυθοποιήσει. Μου έδωσε το σύστημα ευκαιρίες. Δεν βγήκε κανείς να πει να κατηγορήσει το παίξιμό μου. Έχω το γνώθηση αυτών βλέποντας πως παίζω ή πως τραγουδάω. Εάν δεν έκανα, θα είχα αποσυρθεί από μόνος μου. Δεν πρόκειται να τους χαρίσω 15 χρόνια έτσι. Βεβαίως και ήρθα για να μείνω, έμεινα 15 χρόνια και θα μείνω άλλα 100 χρόνια τουρκικά. Άσε τα κινέζικα, σκότωσε τα εγγλέζικα, βίασε τα ιταλικά, νούμερο στα μάτα πια! Όμως, παρόλη την δόξα που έχει βιώσει, τα μονοπάτια που έχει διασχίσει για να ανέβει στην κορυφή, δεν ξεχνά την πραγματική του ταυτότητα. Βαφτίστηκα Ανδρέας Ευαγγελόπουλος. Είμαι ηθοποιός. Ηθοποιός. Αυτό που πιστεύω δεν μεταλείπεις μου είναι αυτό το πράγμα που γίνεται στο Βέλγιο με τις διοξίνες, που δεν είναι μόνο στο Βέλγιο, είναι και στην Ελλάδα και είναι σε όλη τη γη, ότι επινοήσαν, όχι επινοήσαν, έγινε αυτό το κακό που έγινε και δεν χρειάζεται πια να γίνεται πόλεμος. Ή και τραγουδιστής. Βγαίνω μια βολτίτσα να ευχαριστηθώ και από το θέατρό μου να ξεκουραστώ. Και τον ερωτά μου λίγο να χαρώ με το σκύλο μου που τόσο αγαπώ. Μήπως παρουσιαστής? Προχωρείτε εδώ μέσα στη δυστυχία, μέσα στον πόνο και μέσα στη δυστυχία του κόσμου. Και μου έρχεται να κλαίω αυτή τη στιγμή και πραγματικά μου έρχεται να κλαίω. Προχωρούμε. Τελικά ποιος είστε? Αυτός είμαι εγώ. Έτσι γουστάρω να ζήσω, έτσι ζω. Δεν δέχομαι κριτική από κανένα, όπως δεν ασκώ κριτική. Πήγαινε στα πανηγύρια, πες για βλάχου.